Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις φαρμάκων, κυρίως παιδιατρικών, εισνεώμενων, ινσουλίνες, που όμως όλα αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με την αυξημένη ζήτηση, λόγω του ότι βρισκόμαστε σε ένα πανδημικό κύμα ιώσεων, που όλα αυτά όμως είναι και απότοκος των ελλείψεων λόγω μειωμένης παραγωγής και έλλειψης πρώτων υλών από την Κίνα και την Ινδία. Και θέλω να πω ότι ήμασταν σε ένα κομβικό σημείο λόγω της αναστολής της λειτουργίας πολλών εταιριών λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που βέβαια οι περισσότερες ελληνικές την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαν σιγά σιγά να ανοίγουν και αυτή την εβδομάδα οι πολυεθνικές. Πιστεύω και ευελπιστώ την επόμενη εβδομάδα να αρχίσει σιγά σιγά να ομαλοποιείται να ομαλοποιούνται τα πράγματα με τις ελλείψεις, όχι σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά τη Μεσσηνία, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στις ελλείψεις, ποια φάρμακα έχετε σε έλλειψη στη Μεσσηνία? Παρατηρούνται και εδώ στη Μεσσηνία ελλείψεις σε αντιπυρετικά, σε αντιβιώσεις με κύρια δραστική ουσία την αμοξυκλίνη, που βέβαια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, εισπνεώμενα και αντιϊκά φάρμακα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι προτείνετε στους πολίτες? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των ελλείψεων είναι διαχρονικό. Ήδη ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός, Φαρμακευτικός Σύλλογος το είχε αναδείξει με δύο σποτάκια τον Νοέμβριο. Εμείς θέλουμε συνέχεια να υπάρχουν μέτρα, όχι μόνο βραχυχρόνια, αλλά και μακροχρόνια μέτρα, όπως πήρε και ο Υπουργός Υγείας, στην αντιμετώπιση των ελλείψεων. Η υποκατάσταση ορισμένων φαρμάκων με ελληνικά, δηλαδή η δίσδυση γενοσύμων, θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Η συνεχής έλεγχος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου θα έδινε και αυτό μια επιπλέον λύση. Δηλαδή, οι φαρμακευτικές εταιρείες να αρχίσουν την εισαγωγή φαρμάκων και τη διάθεσή τους στις φαρμακαποθήκες και ο έλεγχος των φαρμακοποθήκων, αν αυτά τα αποθέματα τα δίνει στην ελληνική αγορά ή τα επανεξεργούμε πάλι. Σίγουρα οι πολίτες είναι σε έναν έντονο προβληματισμό για την αναζήτηση των φαρμάκων τους. Το πρώτο μέλημα όλων των φαρμακοποιών και της Μεσσηνίας αλλά όλη της Ελλάδας είναι να βρούμε την αγωγή, τα φάρμακα και τις αγωγές όλων των πολιτών, όλων των ασθενών που τα χρειάζονται. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός, δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας φόβος ότι δεν θα βρούνε. Απλώς εμείς προσπαθούμε να κάνουμε υποκατάσταση με γενώσιμα σε όσες θεραπείες υπάρχουν. Ήδη ο ΕΟΦ έχει πει ποια φάρμακα μπορούν να αποκαταστήσουν άλλα. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ορισμένων ελλειπτικών φαρμάκων θα δώσει μια επιβάρυνση ώστε να μην υπάρχουν περαιτέρω ελλείψεις. Και γενικά δεν πρέπει να υπάρχει φόβος και αγωνία για την ανέβρεση του φαρμάκου. Όσον αφορά τα γενώσιμα... Τα γενώσιμα φάρμακα είναι φάρμακα που όταν λήξει πατέντα ενός πρωτοτύπου μπορεί να το δημιουργήσει κάποια φαρμακευτική εταιρεία. Είναι και εγκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, είναι ασφαλείς, έχουν ίδια βιοδιαθεσιμότητα και βιοϊσοδυναμία με τα πρωτότυπα, άρα ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται κάτι. Ήδη είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί ενώ στην Ευρώπη το θέμα των ελλείψεων είναι μεγαλύτερο, εδώ στην Ελλάδα, με την ύπαρξη αξιόλογων φαρμακευτικών εταιριών, βλέπουμε ότι το πρόβλημα έχει εξομαλυνθεί λίγο. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε όλο το αγοριστικό κοινό, ώστε να μην δημιουργηθεί πανικός και να έχουμε και για τον επόμενο. Το καλό με τα φαρμακεία της Μεσσηνίας είναι ότι έχουν
ένα δίκτυο 150 φαρμακείων διασκεπασμένα σε όλη την επικράτεια του νομού Μεσσηνίας και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλου του πληθυσμού της Μεσσηνίας. Ακόμα δεν έχουμε δει εξομάλυνση της κατάστασης των ελλείψεων και ούτε θα δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευελπιστώ ότι σιγά σιγά θα λύνονται τα προβλήματα βήμα με το βήμα. Ήδη τα μέτρα που εξέγγειλε το Υπουργείο είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να έχουν δράσει μόνο τώρα που έχουμε ένα πρόβλημα ελλείψεων. Το πρόβλημα των ελλείψεων για τα φαρμακεία είναι διαχρονικό. Ήδη έχουν απαγορευτεί εξαγωγές για πάνω από 200 συσκευάσματα εδώ και 4 μήνες. Δεν έχει λύσει το θέμα αυτό. Πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος από το Υπουργείο, συνεχής προσπάθεια για την ανέβαση άλλων τρόπων, ώστε να μειωθούν οι ελλείψεις. Η συνταγογράφηση για όλα τα φάρμακα, θεωρείτε ότι θα βοηθήσει στην επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος? Σίγουρα δεν θα λύσει το πρόβλημα των ελλείψεων στο βαθμό που θεωρεί ο κόσμος. Η συνταγογράφηση ορισμένων μόνο κατηγοριών που βρίσκονται σε έλλειψη χωρίς υποκατάσταση ίσως παροδικά λύσει το θέμα των ελλείψεων. Ήδη εδώ και 2 χρόνια η συνταγογράφηση των αντιβιωτικών μείωσε το ποσό των αντιβιωτικών κατά 20% σε όλοι που χρησιμοποιούν οι Έλληνες. Και όπως η συνταγογράφηση ορισμένων φαρμάκων κατά πειραματικών θεραπείων κατά την εποχή του COVID μείωσε την αποθήκευσή τους. Όντως μπορεί να βοηθήσει, φάρμακα που δεν βρίσκονται μάλλον χωρίς υποκατάσταση των νοσήμων ή αντίστοιχων φαρμάκων. Και όσον αφορά τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, να μας πείτε πώς εξελίσσεται. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός έπρεπε να έχει γίνει κυρίως κατά το διάστημα του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, ώστε κατά τις αρχές Δεκέμβρη που είχαμε το πρώτο κύμα των ιώσεων να είχαν δημιουργηθεί σώματα ικανά να μην βλέπουν την κατάσταση. Βέβαια, προτρέπουμε τους ασθενείς ακόμα να εμβολιαστούν στα φαρμακεία μας, με την έννοια γιατί η γρίπη εδώ στην Ελλάδα δεν εντοπίζεται μόνο στο τρίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβρης και Γενάρης, αλλά παρατηρούμε κύμα ιώσεων μέχρι και τον Απρίλιο. Άρα, προτρέπουμε τους ασθενείς να έρθουν να κάνουν αντιγρυπικό εμβολιασμό, έστω και καθυστερημένα. Ήδη έχουν τεθεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια δόσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι γύρω στο 70% των εμβολίων έχουν διατεθεί στην επικράτεια. Με τη συγγράφηση που μπορεί να γίνει των αντιγρυπικών εμβολίων μέσω του φαρμακείου χωρίς συνταγή, δηλαδή την ενέργεια αντιγρυπικών εμβολιασμού χωρίς συνταγή, πιστεύω ότι θα φτάσουμε το στόχο ώστε να εμβολιαστούν όλες οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Εγώ θα πρότεινα στον κόσμο να μην υπάρχει ανασφάλεια. Σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί το θέμα των ελλείψεων, να μην αποθηκεύουν φάρμακα και να τηρούν όλα τα μέτρα αποφυγή των ιώσεων. Δηλαδή, συνεχής αερισμός των χώρων, αποφυγή συνάθρησης ατόμων, φρούτα και λαχανικά, δηλαδή σωστή διατροφή και όπως είπαμε και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός.